Στι ράγε μπήκαν και πάλι από σήμερα τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομο για πρώτη φορά μετά από τη σιδηροδρομική τραγωδία τη 28η Φεβρουαρίου στα Τέμπη. Με απόλυε βέβαια από τον αρχικό προγραμματισμό των δρομολογίων, μετά και τι ενστάσει που εξέφρασαν με επιστολή του προ τη διοίκηση τη Ελένικ Τρέιν οι μηχανοδηγοί, θίγοντα ζητήματα ασφαλεία στο σιδηρόδρομο. Όπω έχει γίνει γνωστό από την πλευρά των αρμόδιων αρχών. Μέχρι να ολοκληρωθεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης θα εκτελούνται μειωμένα δρομολόγια, ενώ σε κάθε σύραγγα θα κινείται μία αμαξοστοιχεία τη φορά. Δεν πραγματοποιούνται τελικά τα δρομολόγια σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ από αύριο σε όλα τα δρομολόγια θα υπάρχουν δύο μηχανοδηγοί καθώς και ένα συνοδός σε κάθε τρένο. Τέλος, οι σταθμοί που θα λειτουργήσουν θα στελεχωθούν με δύο σταθμάρχες. Από σήμερα πραγματοποιούνται δρομολόγια στις εξής γραμμές. Προαστιακός Πειραιάς Αθήνα Αεροδρόμιο, Ανολιώσια Αεροδρόμιο, προαστιακό Κάντζα Άνω Λιώσια, προαστιακό Αθήνα Χαλκίδα Αθήνα, γραμμέ του προαστιακού Πάτρα, καθώ και τα τουριστικά δρομολόγια Διακοφτό Καλάβρητα και Ολυμπία Πύργο Κατάκολο. Ξεκινάνε μόνο τα δρομολόγια για αεροδρόμιο και τα δρομολόγια για χαλκίδα, δηλαδή 18 για αεροδρόμιο και 12 για χαλκίδα. Οι βάρδιε θα είναι διαφορετικέ από σήμερα. Με δύο σταθμάρχες και δύο μηχανοδηγούς, δήλωσε ο σταθμάρχη στον σταθμό Λαρίσης. Εξάλλου, η τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2023, τόνισε ο Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλο, εκφράζοντα παράλληλα τα συλληπιτήριά του, την οδύνη του αλλά και την οργή του, όπω είπε. Τηλεδιοίκηση θα υπάρχει στην Αθήνα, στην Τιθωρέα, στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Έχουμε πει ότι η τηλεδιοίκηση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Θα υπάρχει στη Λάρισα κεντρική τηλεδιοίκηση Δηλαδή θα μπορεί να ελέγχει πολλούς σταθμούς. Στο σταθμαρχείο αυτό που υπάρχει σήμερα είναι τοπική τηλεδιοίκηση, πρόσθεσε. Στη συνέχεια σημείωσε ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι ο Ισιοδριόδρομος έχει μείνει πίσω. Την κριτική της κοινωνίας, η οποία είναι σεβαστή και δεκτή, Πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ξεχωριστά από την υποκριτική των πολιτικών, γιατί αυτό το σενάριο έχει παίξει πολύ τι τελευταίε ημέρε. Εγώ λοιπόν επέλεξα για δύο λόγου να καθυστερήσω να μιλήσω. Ο πρώτο είναι γιατί ήθελα να μιλήσω με σοβαρότητα και τεκμηριωμένα στοιχεία και δεύτερον, γιατί έπρεπε να προηγηθεί ο πρώην Υπουργό, ο κύριο Καραμαλή, αλλά και ο κύριο Γεραπετρίτη, τόνισε ο κύριο Παπαδόπουλο. Ήμουν από την πρώτη ώρα εκεί και η κατάσταση που αντιμετώπισα ήταν τραγική και εύχομαι να μην τη ζήσει κανεί. Να βλέπει τι σωρού να μετακινούνται μπροστά σου την απίστευτη θυσία του ΕΚΑΒ και των διασωστών. Η κυβέρνηση πήρε θέση και είπε τι είναι αυτό που φταίει. Παράλληλα, ο Υφυπουργό Μεταφορών μίλησε για τι παθογένειε που υπάρχουν για ένα κράτο με σημαντικά προβλήματα και την ευθύνη που έχουμε τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα.